κύριο Δημήτρη Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, μία σαφή ερώτηση, αφού ξεκινώ και από εσά. Η υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου είναι αυτή η υποψηφιότητα η οποία έφερε κοντά συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις για να στηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος, όπως διαμορφώθηκε από τα κόμματα, μεταξύ αυτών και η ΕΔΕΚ, εξακολουθεί να υφίσταται αυτή τη στιγμή, ναι, όπως υπήρχε, ή δεν υφίσταται και αυτό. Ρωτώ κατά πόσον θα κινηθείτε μαζί με μια κοινή τοποθέτηση εν ώψη τελικού γύρου, ή αν θα ακολουθήσει το κάθε κόμμα πλέον τη δική του πορεία και τις δικές του επιλογές, που μπορεί ίσως να διαφέρουν. Αυτή η συνεργασία υπήρξε για τη στήριξη της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Από τη στιγμή που αποτύχαμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, δεν υφίσταται πλέον. Όμως, η συνεργασία μεταξύ αυτών των κομμάτων είναι επιβεβλημένη, γιατί έχουμε συγκλήσεις τέτοιες, όπου μας έκαναν να στηρίξουμε τον ίδιο υποψήφιο. Σαφής ερώτηση, θα συνεργαστείτε για κόμματα, το τελικό γύρο? Κάθε κόμμα, θεωρώ, εκφράζω την προσωπική μου άποψη, γιατί απόψε θα συνέρθει το πολιτικό γραφείο, ότι το κάθε κόμμα έχει τα δικά του συλλογικά όργανα, τα οποία θα συνέρθουν για να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, και διαδικαστικά δεν μπορεί να πάρει πιο σώμα κοινή απόφαση. Σε επίπεδο αρχείων υπάρχουν κεντρικές επιτροπές των κομμάτων. Μια στιγμή. Δεν ήταν όταν ήρθατε μαζί για να στηρίξετε την υποψηφιότητα, δεν είχατε συζητήσει για το τι μελιγενέστε με αυτή τη συνεργασία στο σενάριο να μην περάσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος? Όχι, δεν είχε συζητηθεί. Όχι. Πέραν το ότι υπήρξαν κάποιες συγκλήσεις για να βρούμε για να στηρίξουμε τον κοινό υποψήφιο, να δώσουμε αυτή τη μάχη. Θέλαμε να ήταν νικηφόρα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω ότι η συνεργασία μεταξύ αυτών των κομμάτων πρέπει να υπάρχει, αλλά το κάθε κόμμα είναι αυτύπαρκτο και πρέπει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, ασχέτως αν στο τέλος της ημέρας οι αποφάσεις όλων των κομμάτων μπορεί και να είναι ταυτόσιμες. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα γίνει ξεχωριστά μέσα από τα συλλογικά όργανα. Όπως και δεν αποκλείεται να είναι διαφορετικές. Ναι, ενός εκάστου κόμματος. Κύριε Χαραλαμπίδου, διαφορετική ερώτηση προς εσάς, εκ των πραγμάτων. Μία σχετικά μικρή ψαλίδα χωρίζει την υποψηφιότητα Αναστασιάδη από του κυρίου Σταύρου Μαλά. Σκοπεύετε να απευθυνθείτε σε άλλες πολιτικές ομάδες προκειμένου να καλύψετε ίσως εκείνη τη διαφορά που χρειάζεται για να εκλεγεί ο Σταύρος Μαλάς, μιας και είναι αυτό το ζητούμενο πλέον και το διακύβευμα τώρα στον τελικό γύρο? Καταρχάς, κύριε Χριστοβίδου, θέλω να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τις χιλιάδες πολίτες που στήριξαν την υποψηφιότητα του κυρίου Μαλά, ενδεικτικών ότι η κοινωνία πλέον απαιτεί αλλαγή. Από εκεί και πέρα θα γίνουν διαβουλεύσεις από τον ίδιο τον κύριο Μαλά. Είναι δικές του οι πρωτοβουλίες, είναι δικός του ο τρόπος που θα ενεργήσει, θα αποφασίσει ο ίδιος πώς θα ενεργήσει. Θα μου επιτρέψετε στο παρόν στάδιο να μην επεκταθώ περισσότερο. Πρέπει να δείξουμε και κάποιο σεβασμό στις διεργασίες που γίνονται στα ίδια τα κόμματα. Και θέλω να πω ότι για τον κύριο Μαλά είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους πολίτες με την ίδια ειλικρίνεια και εντιμότητα. Και γιατί το λέω αυτό. Έχει ανακοινώσει ήδη ότι αυτήν τη βδομάδα θα δώσει τον Υπουργό Οικονομικών. Βλέπω από το πρωί να γίνονται διάφορες σεναριολογίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τον ακαδημαϊκό χώρο ήταν η τελευταία πληροφόρηση που λάβαμε. Ενώ αν μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε. Από όλα τα ονόματα που είδα σήμερα το φως της δημοσιότητας, δεν ισχύει τίποτα. Ούτε του κυρίου Σαμά για το Υπουργείο Εμπορίου. Είναι σενάρια. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ο κύριος Μαλάς θα ανακοινώσει τον Υπουργό Οικονομικών, και γιατί το κάνει αυτό? Για έναν απλό λόγο. Ο πρόεδρος έχει ευρύτατες εξουσίες. Και έχουμε δει μέχρι σήμερα πολύ αποτυχημένους διορισμούς. Διορισμούς με τους οποίους έχει διακυβευθεί και η ίδια δικαιοσύνη ακόμα. Και έχουμε την άποψη ότι δεν είναι αρκετό μόνο ο κόσμος να ψηφίζει στον πρόεδρο, αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεται ότι πλήστη είναι δέσμοι κομματικών υποχρεώσεων. Και ενώ για τον κύριο Μαλά, ο οποίος δεν έχει κομματικά βαρύδια και έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, οπότε δεν έχει καμία υποχρέωση, θα κινηθεί στη βάση προσωπικότητα. Για τον κύριο Αναστασιάδη δεν είναι το ίδιο.
για το λόγο να έχει μια κομματική δεξαμενή, από την οποία υποχρεωτικά θα αντλήσει όπως άντλησε και την περασμένη φορά. Πολλοί από αυτούς θέλουν επαναδιορισμούς, άλλοι φιλοδοξούν για υπουργικούς στόχους. Οπότε ο κύριος Μαλάς θα θέσει ως γνώμονα στο διορισμό του υπουργικού του το συμφέρον του Κύπριου πολίτη, το συμφέρον της Κύπρου. Δεν έχει να ξοφλήσει γραμμάτια κομματικά. Και αυτό είναι κάτι που του δίνει, θεωρώ, ένα πλεονέκτημα και σε επίπεδο διαφάνειας, αλλά και σε επίπεδο να πιστεί πραγματικά ο Κύπριος πολίτης ότι περνούμε σε νέα εποχή και να έλθει στις κάλπες να ψηφίσει και να μειώσουμε την εποχή που είχαμε δει την περασμένη Κυριακή. Κύριε Σοφοκλέου, σας ανησυχεί το επιτελείο Αναστασιάδη, η μικρή, η διαφορά, δεν θα τη χαρακτηρίσω ούτε μικρή ούτε μεγάλη, για να είμαι αντικειμενική. Η διαφορά των 5 μονάδων με τον ανθυποψήφιο, τον κύριο Μαλά, με τον οποίο κατέρχεται στο τελικό γύρο, ή θεωρείτε ότι είναι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας που είναι υπέρ αρκετό για να με σιγουριά να δώσει την προεδρία στον Νίκο Αναστασιάδη? Ήταν ισχυρή εντολή? Δηλαδή, ισχυρή ήταν η εντολή από την ώρα που ήταν πολύ μεγαλύτερη από το ποσοστό των κομματικών δυνάμεων που υποστήριζαν τον πρόεδρο. Η διαφορά σας ανησυχεί? Θα σας απαντήσω σε αυτό που μου είπατε ακριβώς. Και δείχνει και την πολυσυλλεκτικότητα της υποψηφιότητας του πρόεδρου Αναστασιάδη. Εάν μπορούσε η διαφορά να είναι πιο διευρυμένη, σας απαντώ ευθέως, ναι, θα μπορούσε. Και μας προβληματίζει και η αποχή που υπήρξε χτες, με έναν, αν θέλετε, με έναν τρόπο που από τη μια είναι καλός για μας και από την άλλη προκαλεί προβληματισμό, όπως πρέπει να προκαλεί για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Κακά τα ψέματα, η ψήφο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας χθες ήταν πιο χαλαρή από την ψήφο προς τον κύριο Μαλά και τον κύριο Παπαδόπουλο. Πιο χαλαρή, τι εννοείται πιο χαλαρή? Εννοώ ότι ουδής θεωρούσε από τους ψηφοφόρους, λόγω των πολλών δημοσκοπήσεων, ότι κινδυνεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να περάσει στον δεύτερο γύρο. Άρα πήχαν ή ψήφισαν ενώ κάτι άλλο? Υπήρχε έναν τέρπι. Υπήρχε έναν τέρπι για το ποιος θα περάσει στον δεύτερο γύρο. Αν δείτε την αποχή, προέρχεται και από τις ηλικιακές ομάδες που κατά πλειοψηφία μεγάλη στηρίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε γεωγραφικές περιοχές όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με τα κομματικά ποσοστά του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό στηρίζει αυτό που σας έχω πει μόλις. Το θέμα δεν είναι αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι πώς απευθυνόμαστε στους πολίτες. Το θέμα είναι ποια Κύπρο θέλουμε. Την ερχόμενη Κυριακή δεν έχει σημασία ούτε αν συμπαθούμε κάποιον, ούτε αν αντιπαθούμε κάποιον, ούτε από ποιον κομματικό χώρο προερχόμαστε, ούτε τίποτα. Σημασία πρώτη και πρώτη προτεραιότητα έχει το πώς θα πορευτεί η Κύπρος τα επόμενα 5 χρόνια, πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον της Κύπρου, η οποία αυτή τη στιγμή ανακάμπτει από την σχεδόν χρεοκοπία που υπέστη πριν από 5 χρόνια, πώς θα διαμορφωθεί η Κύπρος της νέας εποχής. Αυτή είναι το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών της Κυριακής. Εμείς αισθανόμαστε ότι με βάση το έργο που έχουμε ήδη παράξει, που έχει παράξει η κυβέρνηση αυτή, με βάση το πρόγραμμα διακυβέρνησης, ένα διδελεχές πρόγραμμα διακυβέρνησης που έχει εκπονηθεί από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας και περιγράφει τα πάντα σε σχέση με το πώς αρματιζόμαστε την Κύπρο του αύριο. Με βάση όμως και την εμπειρία, διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Χριστοφίδου, αναμετρώνται δύο φιλοσοφίες διακυβέρνησης της χώρας. Οι δύο τελευταίες που ζήσαμε. Είναι απλό. Είναι η φιλοσοφία της διακυβέρνησης Αναστασιάδη που είναι εδώ και είναι η φιλοσοφία της διακυβέρνησης που συμπεριλαμβάνει τον κύριο Μαλά που ήταν την αμέσως προηγούμενη. Ναι, με υποψήφιος δεν είναι Δημήτρης Χριστόφιας που ήταν πρόεδρος πριν, είναι ο κύριος Μαλάς. Δεν άκουσα ποτέ τον κύριο Μαλά να διαφωνεί με τον κύριο Χριστόφια σε οτιδήποτε. Ούτε να διαφωνεί με το Άκερ. Άρα το είδε και το αυτό. Μάλλον τον άκουσα να παίρνει πίσω θέσεις που πήγε να πει λίγο διαφορετικές για να μην διαφωνήσει. Θέλετε να σχολιάσετε και τις επικρίσεις? Την φιλοσοφία. Ένα λεπτό. Ναι. Την φιλοσοφία είναι που σχολιάζω. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Επειδή μιλήσατε για εμπειρία πριν και μετά πήγατε στην φιλοσοφία. Έχουμε μια εμπειρία της διακυβέρνησης με βάση την συγκεκριμένη φιλοσοφική θεώρηση της πολιτικής. Και επειδή ακούω και για υπουργούς οικονομικών ότι θα βγάλουμε τον λαγό από την τρύπα, όποιος υπουργός οικονομικών και αν είναι, ο πρόεδρος αποφασίζει. Υπουργοί οικονομικών ήταν και ο κύριος Σαρλής, ήταν και ο κύριος Κίκης Καζαμίας, ήταν και ο κύριος Χαρίλος Σταυράκης. Και τι έγινε?
Τι σημασία έχει ο Υπουργός Οικονομικών εάν ο Πρόεδρος εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία? Μια φιλοσοφία, για παράδειγμα, που ήθελε ο ίδιος ο κ. Μπαλάς, όχι κανένας άλλος, λύσεις εκτός Τρόικας τον Μάρτιο του 2013. Αυτά είναι η φιλοσοφία του Πρόεδρου. Δεν έχουν σημασία οι υπουργοί. Όχι η φιλοσοφία του Αγγέλου. Στο Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει ψήφο ο Πρόεδρος, οι υπουργοί έχουν ψήφο. Άρα δεν έχουν αλλά σημασία οι υπουργοί. Ο Πρόεδρος μπορεί να τους καθαρίσει το επόμενο δευτερόλεπτο, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Άρα είναι θεωρητικό ότι είναι οι 11 ψήφοι των υπουργών, αφού ό,τι θέλει κάνει ο Πρόεδρος. Είναι εκ του συντάγματος. Ναι. Οι υπουργοί εκεί αποφασίζουν, ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη. Ο κόσμος επιλέγει Πρόεδρο. Δεν επιλέγει Υπουργό Οικονομικών. Σε αυτή τη διακυβέρνηση, κατ' επέκταση όμως, εμπιστεύεται στον Πρόεδρο διορισμούς που θα κάνουν μια δουλειά επάξια των προσδοκιών τους. Και αφέθηκαν πριν επικρίσεις ότι συγκεκριμένες επιλογές δεν ήταν και καλύτερες. Μα δεν θα διαφωνήσω ότι υπήρχαν επιλογές που μπορούσαν να ήταν καλύτερες. Όπως πάντοτε γίνονται επιλογές που θα μπορούσε να υπήρξαν άλλες καλύτερες, δηλαδή πριν από 5 χρόνια ή τότε που επί διακυβέρνηση Σαΐμνης του Τάσου Παπαδόπουλου ή επί Γλαύκου Κλειρίδη ή υπό οποιασδήποτε άλλης. Είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν υπήρχαν επιλογές που θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικές και να ήταν και καλύτερες, ασφαλώς. Είναι νόμος αυτό το πράγμα. Πότε μπορείς να επιλέγεις πάντα τα καλύτερα των καλύτερων? Δεν μπορείς. Το θέμα είναι, κυρία Χριστοφίδου, αυτή τη στιγμή όλοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ή τους αριστούς των αριστών. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από πυροτεχνήματα επικοινωνιακά. Στην ουσία θέλω να συζητάμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Να δούμε πού ήταν η Κύπρος πριν 5 χρόνια. Πού είναι η Κύπρος σήμερα, πότε είχαμε τις παραπάνω ευκαιρίες, τις παραπάνω προοπτικές, πότε η χώρα μας ήταν πιο δυνατή, πότε η θέση της Κύπρου στον σύγχρονο κόσμο ήταν βελτιωμένη. Άμα τα δούμε αυτά, μπορούμε να κρίνουμε. Οι εμπειρίες είναι πρόσφατες, δεν πάμε στο μακρύ παρελθόν. Άκουγα τον κύριο Χριστόφια προχτές που ψήφιζε, ας πούμε, να αναφέρεται στο πραξικόπημα και το 1974. Εκεί να είναι μακρύ παρελθόν. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν είναι μακρύ παρελθόν. Είναι η σύγκριση της Κύπρου που ήταν και που είναι σήμερα. Κύριε Παπαδάκη, προεκλογικά και εσείς ως ΕΔΕΚ που στηρίζατε την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου του ενδιάμεσου χώρου, επικρίνατε το επιτελείο του ενός υποψηφίου που πάει στον τελικό για λάθη και διαφωνήσατε σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό και στη διαχείριση. Και επικρίνατε και τον άλλο υποψήφιο και είχατε κάποιες διαφορές και σε ό,τι αφορά και την οικονομία και το Κυπριακό. Άρα εύλογα ο πολίτης δεν ρωτάτε. Και λέει, αφού αγκαλιάσατε και υποστηρίξατε αυτή τη νέα στρατηγική, μαζί και με τις δεκάδες χιλιάδων ψηφοφόρων που τίμησαν την υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, τώρα με ποια λογική και σε ποιο βαθμό θα γίνουν ίσως υποχωρήσεις για να επιλέξετε έναν από τους δύο που ουσιαστικά επικρίνατε και τους δύο? Είχα πει από αυτό εδώ το στούντιο χθες το βράδυ ότι δεν επιθυμώ ο δικός μου ο πολιτικός χώρος να παρουσιαστεί ως πολιτική χορεύτρια. Ειδικά τις στιγμές που οι πολίτες απαξιώνουν πλήρως την πολιτική, οφείλουμε τα μηνύματα τα οποία θα στείλουμε να είναι ξεκάθαρα. Εκπτώσεις επιαρχών για νομή της εξουσίας δεν τίθεται θέμα να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Το ξεκαθαρίζω. Διαφορές μας και με τους δύο υποψηφίους στο Κυπριακό είναι τεράστιες. Και με τον κύριο Αναστασιάδη και με τον κύριο Μαλά. Έχουμε περισσότερες συγκλίσεις, είναι αλήθεια, κοινωνικο-οικονομικά, κοινωνικά θα έλεγα, με τον κύριο Μαλά. Βεβαίως στην οικονομική μου πολιτική με μια επιτήρηση και έναν αστερίσκο θα μπορούσε να σημειωθεί τούτο λεχθέντον πριν και από τον κύριο Σοφοκλέο για αυτό που ακολουθήθηκε την πενταετία του κυρίου Χριστόφια. Άρα υπάρχουν διαφορές. Αναμένω να συνέλθει ο πολιτικό γραφείο. Ξέρετε, καμιά φορά σήμερα με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, μα δεν έχετε άποψη? Έχω ξεκάθαρη άποψη, κρυστάλλινη άποψη. Δεν θέλετε να προκαταλάβετε τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων? Οφείλουμε να σταματήσουμε να συμβάλλουμε στην απαξίωση της πολιτικής. Ποιος ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων, αν έρθω εγώ εδώ στο στούντιο, στη συζήτηση που κάνετε, και σας πω ποια θα είναι η τοποθέτηση μου στα συλλογικά όργανα. Δηλαδή, θα πρέπει να συνεδριάζουμε από αέρος όλα τα πολιτικά στελέχη και στο τέλος της ημέρας να υπάρχει έλλειψη σοβαρότητας. Θα τοποθετηθώ με σαφήνεια. Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Δεν κρυφτήκα ποτέ. Λέω τις πραγματικότητες. Υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Και βεβαίως στη συζήτηση απόψε θα δούμε πώς θα κινηθούμε τις επόμενες ημέρες. Εγώ ξεκαθαρίζω κάτι
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε στη λογική νομής της εξουσίας. Κυρία Χαραλαμπίδου. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το εξής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε ισχυρή εντολή. Δεν την πήρε. Και μάλιστα ο ίδιος σε ομιλία είχε πει «Σκεφτείτε τι θα γίνει εάν πάρω 35% και ο ανθυποψήφιος μου 30%. Τι κίνδυνοι υπάρχουν και τι διακυβεύεται». Είναι οπτικό που προβλήθηκε από όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, κυρία. Σε ομιλία του Νίκου Αναστασιάδη. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, ουδόλως ευχαριστημένη είναι στο προεδρικό από το 35% για τον λόγο ότι ο ίδιος ο πρόεδρος το είχε βάλει ως ένα ποσοστό το οποίο του προκαλούσε σοβαρές ανησυχίες, ειδικά αν η ψαλίδα από τον επόμενο ήταν μόνο 5 μονάδες, που αυτή είναι η διαφορά σήμερα. Ούτε προφήτης να ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Μαλάς είναι πολυσυλλεκτική προσωπικότητα πραγματικά. Τα ποσοστά του ΑΚΕΛ στη Λευκοσία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ήταν 23%. Η Λευκοσία έδωσε στον κύριο Μαλά 30%. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει πείσει για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Και λέει ο κύριος Σοφοκλέους, δεν έχει σημασία, λέει. Οι υπουργοί υλοποιούν την πολιτική του Προέδρου και ο Πρόεδρος μπορεί να τους διώξει. Θέλετε να μου πείτε πόσους αποτυχημένους υπουργούς έδιωξε ο κύριος Αναστασιάδης? Ξέρετε, είμαι στην Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου. Και είναι πολλές φορές που η νομική υπηρεσία και η ελεγκτική υπηρεσία είπαν στους υπουργούς, παρανομείτε, έχετε υπογράψει συμβόλαια για το λιμάνι του κυρίου Δημητριάδη, που είναι σε βάρος των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργό Δικαιοσύνης, του είπαν ξεκάθαρα, λειτουργήσατε παράνομα. Υπουργοί της κυβέρνησης επέλεξαν να συγκρουστούν με αυτούς τους δύο ανώτατους θεσμούς. Το ίδιο το υπουργικό και το κατάγγειλε ο ίδιος ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας. Έπαιρνε αποφάσεις για την πάυση του, επειδή οι υπουργοί ενεργούσαν με τρόπο ανάρμοστο για τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν ήθελαν τον έλεγχο και έψαχναν τρόπους να διαβρώσουν την προσωπικότητα του. Είδατε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρεμβαίνει? Λάθη γίνονται σε μια κυβέρνηση, κυρία Χριστοβίδου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Ποιο είναι το ζητούμενο από έναν πρόεδρο? Να μην ανέχεται τους υπουργούς του να προσβάλλουν τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον με τις συμπεριφορές τους. Δεν γίνεται να βγαίνει ο υπουργός... Υπήρξε ανοχή σε αυτή τη διακυβέρνηση? Απόλυτη. Δεν γίνεται ο υπουργός οικονομικών να λέει στο Γενικό Εισαγγελέα, που είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους, επειδή δεν του άρεσε η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, υπάρχουν και δικαστήρια. Δεν γίνεται να απευθύνεται στο Γενικό Εισαγγελέα και στο Γενικό Ελεκτή και να τους λέει ότι οι δεσμοί δεν είναι σοβαροί για να εισπράττει από το Γενικό Εισαγγελέα. Να το σοβαρευτείτε επιτέλους, κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι που βλέπει ο κόσμος και τρομάζει. Μία διακυβέρνηση που διακατέχεται από αλαζονία, που δεν σέβεται τους θεσμούς. Και να σας υπενθυμίσω ότι στις δημοσκοπήσεις φάνηκε ότι 82% των πολιτών έχουν πρόβλημα με την ποιότητα της δημοκρατίας. Μα τι απαρτίζουν, τι είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας? Οι θεσμοί. Και αυτοί οι θεσμοί πρέπει να τη χάνουν σεβασμό από την εξουσία. Εδώ δεν υπάρχει. Μετά, είναι θλιβερό, πραγματικά θλιβερό, εάν αυτήν τη βδομάδα συνεχίσουμε με τη ρητορία που μόλις άκουσα από τον κύριο Σοφοκλέους. Και πρέπει να σας πω, ήταν μεγάλη απογοήτευση μου ψες, όταν σε πάνελς άκουγα από εκπροσώπους του Προεδρικού να ασκούν μία ρητορική προσβλητική για τον κύριο Μαλά. Εγώ προσέβαλα τον κύριο. Όχι εσείς. Ψες ο κύριος Βίκτορας Παπαδόπουλος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δεν λοιπόν, ήμουν εκεί, δεν ξέρω τι είπατε. Τι σας είπε δηλαδή? Πείτε μου για μένα να τώρα, λειτουργούν απαξιωτικά, να προσπαθούν δηλαδή να τον ταυτίσουν με την προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν θα κρίνω το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Μαλά. Όποτε θέλουν να συζητήσουμε για την προηγούμενη κυβέρνηση μετά τις εκλογές, να το κάνουμε. Τώρα όμως εκπροσωπώ τον κύριο Μαλά. Εάν επιχειρούν να χρεώσουν στον κύριο Μαλά, επειδή ήταν 14 μήνες υπουργός στην κυβέρνηση, οτιδήποτε, θεωρώ μόνο αστείο μπορεί να χαρακτηριστεί. Και είναι καιρός να αρχίσουν να κρίνουν τον κύριο Μαλά στη βάση των προγραμματικών του θέσεων, των εισηγήσεων του για την οικονομία. Και ναι, έχει σημασία ο Υπουργός Οικονομικών. Θα υλοποιήσει την πολιτική του Προέδρου, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να πείσει τους πολίτες για το ήθος του. Όπως και όλοι οι υπουργοί που θα διοριστούν. Πρέπει να πιστούν οι πολίτες ότι πάνω απ' όλα
είναι ισονομία. Είναι ο σεβασμός στον πολίτη. Και δεν θα είναι... είναι ο σεβασμός όχι σε κομματικές αρχές. Δεν θα είναι κομματικό στέλεχος ο υπουργός των οικονομικών. Όχι. Και θέλω να από πω και τον ακαδημαϊκό χώρο θα είναι. Δεν θα απαντήσω, κυρία Χριστοφίδου. Είναι θέμα του κυρίου Μαλά να ανακοινώσει το όνομα, γι' αυτό δεν θα το πάρω από τον κύριο Μαλά. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί σε αυτήν την κοινωνία να προχωρούν άνθρωποι επιδεικνύοντας κομματική ταυτότητα. Δεν γίνεται, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Ο κύριος Μαλάς ακριβώς έχει μια νέα κουλτούρα. Κρίνεται ο άνθρωπος στη βάση των ικανοτήτων του, των δυνατοτήτων του. Άρα θα μείνει μακριά από κομματικούς διορισμούς. Θα μείνει μακριά, απόλυτα μακριά από κομματικούς διορισμούς. Άρα και εσείς που είστε βουλευτής του ΑΚΕΛ, αποκλείεστε από τη συμμετοχή σας ίσως σε μια κυβέρνηση επειδή είσαστε κομματικός τέλεχος. Κυρία Χριστοφίδου, θα σας απαντήσω με ειλικρίνεια. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η Κύπρος να έχει έναν πρόεδρο που θα κάνει τον κάθε πολίτη να νιώθει αξιοπρέπεια. Να νιώθει ότι με αυτόν τον πρόεδρο, ναι, το παιδί μου μπορεί να διεκδικήσει άσχετα αν έχει ή δεν έχει κομματική ταυτότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα οφήκια. Εγώ ίδια έχω δύο παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει. Είμαι βουλευτής. Ο κόσμος με τίμησε με την ψήφο του και νιώθω περήφανη που είμαι στη Βουλή να εκπροσωπώ τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, να αφήσουμε τον κύριο Μαλά να κάνει την κυβέρνησή του με αποκλειστικό γνώμονα των συμφέρων των πολιτών. Θέλω έναν πρόεδρο που θα χτίσει μια Κύπρο στην οποία θα έχουν μέλλον τα παιδιά μου, κυρία Χριστόφη. Ήταν απλά λίγο σαφής η ερώτηση. Αποκλεί εξ υπαρχής τον διορισμό κομματικών στελεχών. Σας απαντώ το εξής. Ή απλά δεν θεωρείται προϋπόθεση. Τα παιδιά μου δεν έχουν κομματική ταυτότητα και δεν θα αποκτήσουν. Θέλω αυτό τα παιδιά όλου του κόσμου που αρνούνται να μπουν σε αυτήν τη λογική και το σκεπτικό να έχουν μέλλον. Εσείς όμως έχετε κομματική ταυτότητα. Όχι, δεν έχω. Είστε βουλευτής του ΑΚΕΛ. Δεν είμαι κομματικός στελεχός του ΑΚΕΛ, κύριε Χριστοφίδου. Παρά το γεγονός, βουλευτής, ανήκω στο θεσμό των νέων δυνάμεων, όπως και ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Αδάμος Αδάμου, δεν έχουμε κομματικές ταυτότητες. Υπάρχει αυτή η διάκριση εντός του ΑΚΕΛ, δηλαδή. Δεν ανήκουμε σε συλλογικά όργανα του κόμματος. Αλλά, ξέρετε, υπάρχουν εξαίρετοι άνθρωποι, ενεργοί πολίτες σε αυτόν τον τόπο, που μπορούν να προσφέρουν πολλά και είναι προς τιμήν του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, που απελευθέρωσαν τον κύριο Μαλά από τέτοιου είδους δεσμεύσεις. Κύριε Σοφοκλέους. Κάποιος που απελευθερώνει κάποιον μπορεί να τον υποδηλώνει κιόλας. Όχι, μπορεί να έχουν απαιτήσεις, κύριε μπορεί να τον υποδηλώνει που δεν έχουν. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Ούτε η προσπάθεια που γίνεται 4 μήνες πρώτη γραμμή τα στελέχη του ΑΚΕΛ και τώρα που προσπαθούμε να τα τραβήξουμε πίσω μπορεί να ξεγελάσει κανένα. Αλλά κυρίως, κυρία Χαραλαμπίδου, και θέλω να σας το πω αυτό πολύ συγκεκριμένα. Εκστρατείες δολοφονίας χαρακτήρων που κάνετε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση προσπαθείτε να πάρετε κάτι που είπε κάποιος και ξεκινάτε την προσωπική επίθεση όπως έχετε κάνει μόλις τώρα. Τεκμηριωμένα και με στοιχεία και με δηλώσεις. Μόλις τώρα δεν θα περάσουν αυτή τη φορά. Το έχουμε μάθει το παιχνίδι, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Είμαστε πλέον εκπαιδευμένοι σε αυτές τις κλασικές πρακτικές προπαγάνδας, αν θέλετε. Αν νιώσει κάποιος ότι του επιτίθεται λοιπόν, κάποιος προσωπικά να μην αμυνθεί, δηλαδή. Τώρα μου λέει αυτό... ότι προσβάλλεται τον κύριο Μαλά. Εγώ προσέβαλα τον κύριο Μαλά. Θα ανεβάσω τα βίντεο και θα τα δείτε κι εσείς, κύριε Μαλά, για να απολαύσετε το ήθος. Κύριε Σοφοκλέους. Κύριε Σοφοκλέους, για να απολαύσετε το ήθος ανθρώπων που εκπροσωπούν τον πρόεδρο. Χαραναμπίδου, μιλάτε μαζί μου. Και εγώ δεν προσβάλλω ποτέ κανένα. Εγώ αναφέρομαι σε θέσεις. Και υπάρχουν πραγματικότητες στην Κύπρο. Υπάρχει η πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης που ξεπεράστηκε. Υπάρχει η πορεία της οικονομίας που σέβεται τους κανόνες της αγοράς, που θέλει οι επιχειρήσεις της Κύπρου να κερδίζουν, θέλει να δημιουργούνται δουλειές, θέλει το κράτος να εισπράττει από φορολογίες και να μπορεί να εξασκεί αποτελεσματικά κοινωνική πολιτική. Διότι ένα κράτος σύγχρονο με μεταρρυθμίσεις, ένα κράτος οικονομικά υγιές, νοικοκυρεμένο, ένα κράτος που δημιουργεί τις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, σαφώς δεν είναι ένα κράτος της φιλοσοφίας αυτής που εκπροσωπεί και υπηρέτησε ο κύριος Μαλάς στο παρελθόν και εκπροσωπεί και υπηρετεί και σήμερα. Δεν είναι ένα κράτος που μπορεί να είναι αποτελεσματικό και αυτό το κράτος που λέει η κυρία Χαραλαμπίδου
δεν έχει πετύχει πουθενά ούτε στην Ευρώπη ούτε στον κόσμο. Είναι λέει, κομματική ταυτότητα κριτήριο για τους διορισμούς για τον Νίκο Αναστασιάδη? Ασφαλώς, όχι και το έχει όχι. αποδείξει. Μα το έχει αποδείξει. Αλλά... για την αστυνομία, για παράδειγμα. Βεβαίως, για τις οποίες δεν έχει ακουστική. Εσείς τα λέτε τώρα εκ των υστέρων. Αναφερόμασταν στο Υπουργικό Συμβούλιο περισσότερο. Βεβαίως δεν είναι, και όπως υπάρχουν αξιολογότατα άτομα σε επίπεδο, αν θέλετε, ανθρώπων που προέρχονται από πολιτικούς χώρους, υπάρχουν και αξιολογότατα άτομα από την κοινωνία. Η μαγκιά, σε εισαγωγικά, ενός Προέδρου είναι να επιλέγει από όλο το φάσμα. Και αυτό έκανε ο Νίκος Αναστασιάδης. Από όλο το φάσμα της κοινωνίας, ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα την πατρίδα. Δηλαδή, επειδή ακούω για το Υπουργικό Συμβούλιο, καλό τον κόσμο, δεν θα ζητήσω από την κυρία Χαραλαμπίδου, ότι η κυρία Χαραλαμπίδου είναι αντιπολίτευση, τη δουλειά της κάνει. Καλό τον κόσμο να δει τον Υπουργικό Συμβούλιο με το έργο που έχει παράξει σε αυτή τη χώρα. Με το ΓΕΣΥ, με την οικονομική ανάκαμψη, με την μεταρρύθμιση στην δημόσια υπηρεσία, με το ελάχιστο εγκείμενο εισόδημα, με την μείωση της στρατιωτικής θητείας, με την μεταρρύθμιση στην δικαιοσύνη. Πείτε μου ένα Υπουργείο, με την αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου και της θέσης της Κύπρου στο σύγχρονο κόσμο, αν πάμε για εξωτερική πολιτική. Πείτε μου ένα Υπουργείο που δεν έχει σήμερα παράξει δουλειά που δεν είχε παραχθεί για δεκαετίες προηγουμένως. Δεν είναι με τσιτάτα που κάνουμε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση κάνουμε με επιχειρήματα και αποδείξεις. Αλλά θα πω και για τον κύριο Μαλά. 24 Μαρτίου του 2013, όχι ο κύριος Χριστόφιας, ο κύριος Σταύρος Μαλάς, την ώρα της κρίσης. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Αντί να αυτομαστιγωνόμαστε και να υποκύπτουμε στις απειλές και τα εφιαλτικά διλήμματα που τίθενται μπροστά μας, καλύτερα να αναχτίσουμε τη χαμένη μας περηφάνεια και να αντιληφθούμε ότι αν τραβήξουμε το δρόμο που μας δείχνει η Τρόικα, θα υποδηλωθούμε και θα υποφέρουμε για χρόνια. Ίσως μέχρι να εξαντληθεί και το φυσικό αέριο. Η νεοεκλεγήσα κυβέρνηση άλλα διλήμματα έβαζε στον κόσμο προεκλογικά. Καιρός να πεμπλακούμε εντελώς από την Τρόικα, αφού έχουμε αντιληφθεί ότι θέλουν το κακό, ότι δεν θέλουν το καλό μας. Κλήθηκαν εδώ ως εταίροι να αντιμετωπίσουμε από κοινού μια έκφαση της παγκόσμιας κρίσης, ήρθαν με άλλες κάθε άλλο παρά αλληλέγγυες προθέσεις. Καιρός να πηγαίνουν. Εκφράστηκαν από δικούς μας ανθρώπους δυστυχώς. Αν η τωρινή κυβέρνηση δεν είναι πρόθυμη να τις εφαρμόσει και επιμένει στην υποδούλωσή μας, τότε θα κριθεί αυστηρά από τον λαό. Αυτές είναι οι θέσεις την ώρα της κρίσης του κυρίου Σταύρου Μαλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για καταληκτικό. Κύριε Χριστοφίδου, οι πρώτοι που ευθυνόμαστε γιατί δεν πέρασε η δικιά μας υποψηφιότητα είμαστε εμείς. Υπήρξαν διάφορες περίεργες συμπεριφορές. Από εκεί και πέρα έχει ευθύνη ο ίδιος ο κυπριακός λαός, ο οποίος επιλέγει να απέχει στις κρίσιμες στιγμές του τόπου. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα συνεχίσω να χαϊδεύω τον κυπριακό λαό για τις δικές του ευθύνες. Υπάρχουν προβλήματα στο κομματικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δια της αποχής διαιωνίζουν αυτήν την κατάντια, γιατί θεωρώ κατάντια. Από εκεί και πέρα αναμένω ότι οι πολίτες να ενδιαφερθούν, γιατί οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες, ιδιαίτερα μετά από τις εκλογές των Κυπριακών, όπου ο κάθε πολίτης πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Και αν μου επιτρέπετε να μιλήσω εκ μέρους κάποιων πολιτών, κάντε μας να ενδιαφερθούμε. Προσπαθήσουμε. Είναι και αυτό. Έχετε γιατί η ευθύνη είναι λίγο περισσότερη. Κάποιους βολεύει αυτό. Εντός των κομμάτων. Κάντε τον κόσμο να ενδιαφερθεί. Ναι, δεν τους κρατάνε με το ζόρι πάνω στον καναπέ. Αυτή η κατάσταση κάποιους τους βολεύει, η αποχή των πολιτών. Καταληκτικό σχόλιο από εσάς, κύριε Χαραλαμπίδη. Να προσθέσω κάτι, ένα λεπτό, γιατί αυτό είναι οριζόντιο. Εντός όλων των κομμάτων. Βεβαίως. Ναι, αυτό είναι οριζόντιο, αφορά όλα τα πολιτικά. Κυρία Χριστοφίδου, έχω ένα συνήθειο. Και ως δημοσιογράφος και ως πολιτικός. Δεν λέω τίποτα που δεν τεκμηριώνω και δεν αναφέρομαι σε κάτι που δεν μπορεί να αποδειχτεί. Και αν κάποιοι επιδίδονται σε δολοφονίες χαρακτήρων, και λυπούμαι να το πω, είναι τα παιδιά του Προεδρικού και δεν είδα ποτέ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τους τραβά μια γραμμή και να τους λέει δεν επιτρέπω αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Δεν τους μαλώνει δηλαδή. Εγώ ίδια έχω πέσει θύμα αυτής της συκοφαντίας του Προεδρικού. Αφήνω τον κύριο Μαλά και το τι του έχουν
με τι τον έχουν περιλούσει επειδή ήταν 14 μήνες στην κυβέρνηση. Δεν έχουμε πολιτικά, δεν μιλάμε, κύριε. Όχι, όχι. Μα το κάνετε λοιπόν, το ίδιο πρόχειο. Κύριε Σοφοκλήρου, δεν σας διακόψα. Σας παρακαλώ. Αλλά δεν μπορώ να παρακολουθώ αυτή την εκστρατεία δολοφονίας προσωπικότητων. Δεν μπορεί, κυρία, θα μιλήσω συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να βάζουν ταμπέλες σε ανθρώπους. Να βγάζει ανακοίνωση το επιτελείο Μαλά και να μου κάνει προσωπική επίθεση ολαπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος με ψέμα. Να τον προκαλώ να τεκμηριώσει τα ψέματα του και να μην μπορεί. Να μου βγάζουν ανακοινώσεις για θέματα στα οποία δεν είχα κάνει καμία δήλωση. Επειδή ήθελαν να παίξουν το όνομα μου σε τίτλους για να πλήξουν την υποψηφιότητα του κυρίου Μαλά. Άρα τα παιδιά του Προεδρικού λοιπόν, που παρήγαγαν fake news. Βεβαίως και το έχω πει πολλές φορές και τεκμηριωμένα. Λεπτό, διότι και εγώ στο Προεδρικό. Λοιπόν, κύριε Σοφοκλέου, να σας πω κάτι, κυρία Χριστοφίδου. Εάν έχει κάτι προσωπικό. Εδώ έχει καταγγελθεί ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος από όλα τα κόμματα για το ύφος, τη φρασιολογία και τον τρόπο που μιλάει. Όχι μόνο από εμάς. Να εισηγηθώ στην κυρία Χριστοφίδου να σας φέρει με τον αναπληρωτή. Ήμασταν εχθέ το βράδυ και με την ίδια. Τον τρόπο να αντιμετώπισε τον κύριο Μαλά. Θέλετε να ξανάρθετε. Δεν μπορώ να παρακολουθώ λοιπόν, αυτή την προσπάθεια δολοφονίας προσωπικότητων. Αυτή η αναφορά μου είναι στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος, οι γύρω μας αντικατοπτρίζουν το ήθος αυτού που τους εμπιστεύεται. Και πρέπει να συμπεριφέρονται με ήθος. Και να υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος με αξιοπρέπεια. Και τέλος, με διακόπτει συνέχεια, κύριε Χριστοφίδου, αντιλαμβάνομαι, αλλά είναι γεγονότα τα οποία έχουν ζήσει. Θα απαντήσετε. Όλα τα επιτελεία είναι μη δεοντολογικό. Μα τις προσωπικές επιθέσεις, εσείς τις κάνετε, κύριε Σοφοκλέου. Εγώ δεν έκανα καμία προσωπική επίθεση. Είναι αντιδεοντολογικό αυτό που συμβαίνει. Είμαι εδώ να μιλήσω για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για τρίτη φορά. Η κυρία Χαραλαμπίδου, λοιπόν, αντί να ασχολείται με τις προεδρικές εκλογές, ασχολείται με τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι πολύ σημαντικό το ήθος των ανθρώπων που κυβερνούν. Είναι πολύ σημαντικό η συμπεριφορά τους σε δημόσια. Πώς μεταχειρίζονται τον αντίπαλο. Εσείς εκπροσωπείτε μια κυβέρνηση και εγώ ασκώ κριτική στον πρόεδρο σας, κύριε Σοφοκλήρου. Αν δεν σας αρέσει, γιατί αυτά είναι τα ευαίσθητα σημεία του πρόεδρου σας, είναι θέμα δικό σας. Αλλά θα ασκηθεί κριτική για το ήθος που επιδεικνύει το περιβάλλον. Λοιπόν, και το έχω πει και έχουν βγάλει ανακοινώσεις όλα τα κόμματα για την ηθική ορισμένων ατόμων. Λοιπόν, επί της πολιτικής. Επί της πολιτικής, έχουμε δει τους ανθρώπους που επέλεξε ο κύριος Αναστασιάδης. Κάποιοι από αυτούς εκτείνουν ποινή φυλάκισης. Συνεπώς, δεν μπορεί ο κύριος Σοφοκλέους να μας λέει ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και κανένα λάθος. Εδώ είναι σοβαρά τα λάθη που έχουν γίνει. Μάλιστα. Και εισηγούμε στον κύριο Σοφοκλέους να πάρει τις εκθέσεις του Γενικού Ελεκτή και να δει τις αναφορές του Γενικού Εισαγγελέα για να καταλάβει την άποψη και των δύο για πολλούς από το Υπουργικό Συμβούλιο. Και θέλω να πω και το εξής. Δεν θα συζητήσω με τον κύριο Σοφοκλέους. Είναι οι πολίτες που βιώνουν τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη. Ρωτήστε τους πολίτες αν αισθάνονται ότι υπάρχει ισονομία ή συμμεταχείριση των πολιτών. Αν υπάρχει αξιοκρατία. Ρωτήστε τους πολίτες. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδου. Κύριε Σοφοκλήρου. Είναι η ίδια προπαγάνδα, η γκεμπελική προπαγάνδα που επαναλαμβάνεται. Η αλήθεια δεν είναι προπαγάνδα, κύριε Σοφοκλήρου. Να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει. Η τεκμηριωμένη αλήθεια δεν είναι κύριε προπαγάνδα. Κύριε Σοφοκλήρου, παρακαλώ. Το 2008, για παράδειγμα, ήταν η Ιωάννα Κασουλίδου που έπρεπε να δολοφονηθεί. Το 2013 κάποιος άλλος ήταν. Θα το τώρα είναι ο κύριος Μαλάς. Εμείς τουλάχιστον τώρα βρήκατε, τώρα βρήκατε. Εμείς λέμε αλήθεια. Και με μου θυμίζει. Και δεν έχουμε συστηματική τάση προς τις δολοφονίες. Αφήστε τον άλλο είτε χαρακτήρων είτε. Θέλετε να πάω έξω να τα πείτε για μένα. Όχι, κύριε. Με διακόπτατε, σας πληρώνω με το ίδιο νόμισμα. Όχι, εγώ δεν χρησιμοποιώ αντιδεοντολογικές μεθόδους. Με βάζετε εδώ εμένα. Κάνοντας προσωπική επίθεση σε έναν συνάδελφό μου, για πράγματα τα οποία δεν ξέρω σε όχι, τι αναφέρεστε. Αναφέρομαι σε συμπεριφορές που έπρεπε να επιπλήξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν το έκανε. Αν ηρεμήσετε, πείτε μου να. Είμαι πολύ ήρεμη, κύριε Σοφοκλήρου. Πείτε μου να πω εγώ τι θέλω να πω. Απλώς είναι τα ευαίσθητα σας σημεία. Είναι το κλασικό. Κάναμε εδώ μια παράθεση πολιτικών θέσεων. Των πολιτικών θέσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και αναφέρθηκα και σε πολιτικές θέσεις του κυρίου Σταύρου Μαλά, κανενός άλλου. Που διεκδικεί αυτή τη στιγμή την ψήφο του Κύπριου πολίτη. Ναι, τίθεται όμως υποκριτική και η πολιτική συμπεριφορά, ίσως κάποιες φορές, κύριε Δεμπεζιρόλο. Η πολιτική συμπεριφορά. Εις απάντηση εισέπραξα επίθεση εναντίον συναδέλφου μου. Αυτό όχι, είναι. Επιχειρήσατε να δολοφονήσετε τον κύριο Μαλά, την προσωπικότητα εγώ του.
Εσείς εγώ... όταν αναφέρεστε συνεχώς στην προηγούμενη διακυβέρνηση για να ασκήσετε κριτική, αναφερθείτε στις προτάσεις του κυρίου Μαλά. Μιλήστε για την οικονομία που κατέθεσε ο κύριος Μαλά. Μα γιατί δεν το κάνετε αυτό, γιατί θέλετε πάντα να κάνετε αναφορές και ταυτίσεις. Σας έχω διαβάσει λέξη προς λέξη τοποθέτηση του κυρίου Σταύρου Μαλά και κανενός άλλου. Εάν θέλετε να απαντήσετε επ' αυτής, απαντήστε χωρίς να αναφέρεστε σε τρίτα τετάρτα πρόσωπα. Έχετε διαβάσει κάτι αποσπασματικό, κύριε? Όχι, ολόκληρο. Ολόκληρο. Κύριε Σοφοκλή, ολόκληρο το έχω διαβάσει, εκτός από εκείνη την ώρα που με πίεσε η κυρία Χριστοφίδου για να τελειώνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δίλημα είναι σαφές. Η φιλοσοφία των πολιτικών που έχουμε απέναντί μας είναι σαφής. Είναι τόσο ξεκάθαρη. Και σας λέω, αυτή την φιλοσοφία, οι δύο πολιτικές που αναμετρώνται, ο κύριος Παπαδάκης πριν το έθεσε σωστά, καταγράφοντας και την διαφωνία του μαζί μας, αν θέλετε. Που είπε ότι εμείς με το κοινωνικά είμαστε πιο κοντά στο ΑΚΕΛ και την οικονομική πολιτική, αλλά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Αυτές οι δύο φιλοσοφίες είναι που αναμετρούνται αυτή τη στιγμή. Και αυτές οι δύο φιλοσοφίες πολιτικής έχουν αναμετρηθεί ξανά πρόσφατα, το 2008. Τότε βέβαια. Και η ελεύθερη βούληση των πολιτών ήταν σε λιγότερα επίπεδα από τη σήμερα, διότι περνούν τα χρόνια και η κοινωνία γίνεται πιο σύγχρονη. Αλλά και η εμπειρία δεν υπήρχε από την διακυβέρνηση στην βάση αυτής της φιλοσοφίας. Σήμερα υπάρχει, διότι ζήσαμε την πενταετία 2008-2013. Αυτή η φιλοσοφία δοκιμάστηκε και έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μάλιστα. Γι' αυτό και εμείς αισθανόμαστε σίγουροι, κυρία Χριστοφίδου, ότι ο λαός μπροστά στο δίλημα να προχωρήσει η χώρα με σταθερά βήματα μπροστά ή να επιστρέψει πίσω σε εκείνη τη φιλοσοφία, θα είναι ξεκάθαρος ότι θέλει να προχωρήσει η χώρα με σταθερά βήματα μπροστά. Εκείνο που ελπίζουμε, και είναι η τελευταία μου φράση, εκείνο που ελπίζουμε είναι ότι οι ηγεσίες, πολιτικές ηγεσίες που είχαν κάνει τότε λανθασμένες επιλογές, δεν θα κάνουν τις ίδιες λανθασμένες επιλογές και εσείς. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο Sigma Live.